Πίεση και ενσυνείδηση Ο ξενώνα του Ρούμι Η πίεση βασισμένη στην ενσυνειδητότητα είναι ένας όμορφος τρόπος για να συνδεθείτε με τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας. Θα χρηστείτε τα παρακάτω. Ένα άνετο και ήσυχο χώρο. Προαιρετικά, χρησιμοποιήστε μια συσκευή για την αναπαραγωγή του ήχου και ακουστικά για μια πιο έντονη εμπειρία. Βρείτε ένα άνετο και ήσυχο μέρος. Κλείστε τα μάτια σα και πάρτε μερικέ βαθιές αναπνοέ για να συγκεντρωθείτε. Προσπαθήστε να μην σκέφτεστε κάτι άλλο. Όταν σα διαβάζουν το ποίημα, επικεντρωθείτε στι λέξει, στο ρυθμό και στα συναισθήματα που μεταφέρονται. Πώ σα κάνει να αισθάνεστε. Τι συναισθήματα αναδύονται. Να θυμάστε ότι όλα τα συναισθήματα είναι ευπρόσδεκτα. Ο άνθρωπος είναι ένας ξενώνας. Κάθε πρωί μια νέα άφηξη. Μια χαρά, μια κατάθλιψη, μια κακία. Κάποια στιγμιαία συνειδητοποίηση έρχεται. Σαν απρόσμενος επισκέπτης. Καλοδέξου τα όλα. Ακόμα και αν πρόκειται για ένα πλήθος καημών, που βία αδειάζουν το σπίτι από τα έπιπλά του, φέρσου σε κάθε καλεσμένο με αξιοπρέπεια. Θα μπορούσε κάλλιστα να σε ετοιμάζει για μια χαρά καινούρια. Την υφάλεια σκέψη. Την τροπή. Την ιστεροβουλία. Υποδέξουτε στην πόρτα χαμογελώντα, και κάλεσε τε μέσα. Να είσαι ευγνώμων για καθετί που έρχεται, γιατί έχει ταλεί ω οδηγό από τον επέκεινα κόσμο. Καθίστε σιωπηλά για λίγα λεπτά και σκεφτείτε πώ σα έκανε να νιώσετε η εμπειρία αυτή. Αφιερώστε ένα λεπτό για να εκφράσετε ευγνωμοσύνη. Και αναγνωρίστε τα συναισθήματα και τι σκέψει που προέκυψαν.